Καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, με ο Κίθο, παίζουμε Binding of Isaac, Afterbirth, Broomfara, παίξαμε με τον Isaac. Πάμε τώρα με Μαγδαληνή για το δωμάτιο των 30 λεπτών και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλουμε. Αρκεί να γίνουμε κάτι αρκετά καλό. Undefined. Γιατί όχι. Μπορούμε να πάμε στο IM Error το δωμάτιο, αρκεί να εμφανίζονται πάρα πολλές μπαταρίες. Αλλιώς μας πηγαίνει και στο item room, αν δεν κάνω λάθος. Θα αφήσουμε το active αντικείμενο που έχουμε, διότι μάλλον το undefined είναι καλύτερο. Μπορούμε να το κερδίσουμε, που θα πάει. Διπλό champion στο πρώτο δωμάτιο που μας εμφανίζεται είναι λίγο παράξενο, είναι η αλήθεια. Έτσι, μπράβο. Πάμε εδώ. Εδώ, άψογα. Λοιπόν, πολύ καλό το χτύπημά του, θα έλεγα. Μπράβο, ανταλλάξαμε damage. Όπως και να έχει, η Μαγδαληνή είναι λίγο αργή. Παρ' όλα αυτά έχει κόκκινες καρδιές για να ανταλλάξει στο Devil Room, εφόσον εμφανιστεί φυσικά. Και έχουμε και ένα σώμα εδώ πέρα το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Και θα πάρουμε Balls of Steel. Νωρίς είναι ακόμα για Balls of Steel. Και νομίζω πως σίγουρα θέλουμε και μία βόμβα. Αν δεν την έχουμε ήδη, δεν την έχουμε. Ελπίζω να βρεθεί για να τα χρησιμοποιήσουμε. Κι άλλο champion. Κάκο συνήθιο αυτό με τα champion. Δύο βόμβες χρειαζόμαστε. Για να δούμε και εδώ. Εντάξει, αυτές τις μύγες τις έχουμε πάρα πολύ εύκολα. Μία βόμβα δεν παίρνουμε. Are you a wizard? Κακό. Και δεν θέλω να πάω να πολεμήσω τον boss με Are you a wizard, αλλά θα το κάνω, διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να κάνουμε. Ευτυχώς δεν χτυπήθηκα. Πόσες θα βγάλει? Κατάει λίγο εκνευριστικό. Έλα τώρα, τι θα γίνει, θα βαρέσουμε λίγο ευθεία. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Το θέμα είναι να δέχεται damage από τις βόμβες του. Αν μπορεί να γίνει αυτό, διότι εγώ δεν έχω βόμβα να του βάλω. Ωραία. Εδώ είμαστε. Κρίμα. Στο τσάκ πάλι δεν χτυπήθηκε. Έλα. Λίγα ακόμα χτυπήματα θέλει. Και μία ακόμα βόμβα από τον εαυτό του. Στο τσάκ την γλιτώσαμε. Και θα πάρουμε HP up και με το Undefined θα μας πάει πίσω στο item room. Κρίμα, έλεγα μήπως και μπορέσουμε να πάμε στο τέτοιο, στο IM Error. Δεν πειράζει, δεν έχουμε και καμία βόμβα. Πολύ κακό αυτό, θα μπορούσαμε να βρούμε μία ακόμα μπλε καρδιά τουλάχιστον. Ίσως έχει κάποιο κλειδί, κάποια βόμβα, τέλος πάντων. Θέλουμε το 30 λεπτό για τον Χάς, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν μπορώ να πω αν προλαβαίνουμε ή όχι. Όλα παίζουν ρόλο. Και κυρίως να ανοίξουμε εδώ πέρα Devil Room. Και να βρούμε και μία βόμβα, αν γίνεται. Γιατί είναι κρίμα να μην βρούμε βόμβα. Και συνεχίζουμε, ούτε βόμβα ούτε κλειδί έχουμε. Πολύ κακό, θα έλεγα. Και λοιπόν, χρειαζόμαστε σίγουρα μία βόμβα. Ας κερδίσουμε τώρα αυτό το champion, μιας και μπορούμε. Και πάμε να κερδίσουμε και τα σώματα αυτά που θέλουν από 3 χτυπήματα το καθένα. Λοιπόν, νόμισμα εδώ, item room πάνω, δεν έχω κλειδί. Βόμβα θα έλεγα. Μακάρι να είχα βόμβα. Πάμε, πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον αυτά που δεν έχουν φωτιά πάνω τους. Και λογικά πηγαίνουμε προς τον boss, από ό,τι κατάλαβα. Ένα κλειδί, γιατί δεν μας βγάζει τώρα όμως? Γιατί μας παιδεύει έτσι. Δεν έχω πάρει ούτε damage ούτε tears up, που σημαίνει ότι χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να κερδίσω αυτούς τους αντιπάλους. Ωραία, πάει και αυτό.
Έχουμε ακόμα πολλούς αντιπάλους να κερδίσουμε για το συγκεκριμένο δωμάτιο. Στα μισά, είμαστε λίγο παραπάνω από τα μισά. Ωραία, πάει και αυτός. Το πρώτο damage το δεχθήκαμε για τον όροφο. Broken remote. Πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό αντικείμενο. Και να που φτάσαμε στο boss. Και δεν έχουμε βρει ούτε κλειδί, ούτε βόμβα. Δεν γίνεται να μας δώσει τουλάχιστον ένα από τα δύο. Μάλιστα, οκ. Okay. Τίποτα και εδώ. Πάω στον boss. Τώρα εντάξει, εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ, ας το κάνουμε και ό,τι γίνει. Είναι αυτός που δεν πηδάει ψηλά, που σημαίνει ότι έχει παραπάνω υγεία από το κανονικό. Καλό είναι να μην δεχθούμε κάποιο damage από το συγκεκριμένο. Να κάνουμε λίγη υπομονή και θα τα καταφέρουμε λογικά να τον κερδίσουμε. Εντάξει, τουλάχιστον τους μπρόχνουμε αρκετά ώστε να κολλήσει στη γωνία και ας βαράει έτσι όσο θέλει. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσουμε, πού θα πάει. Λίγα ακόμα δευτερόλεπτα και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, και θα πάρουμε το αντικείμενο. Roid Rage, Spin και Rage Up, το θέλουμε το Speed θα πάρω Brother Ghost Baby, όχι Brother Bobby, για να μου ξαναεμφανιστεί στο επόμενο όροφο κάποιο Devil Room. Διότι αν δεν πάρω κάτι πιθανόν να εμφανιστεί Angel Room, το οποίο δεν θέλω, θέλω Devil Room, διότι υπάρχουν πιο δυνατά αντικείμενα καθαρά. Και πήραμε Ghost Baby διότι είναι έξτρα δάκρυα που σημαίνει έξτρα damage και κάτι είναι και αυτό, να το πούμε έτσι. Και έχω Undefined που σημαίνει ότι μπορεί να με βγάλει Item Room. Και παίρνουμε για άλλη μια φορά Serpent's Kiss, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό αντικείμενο. Ίσως μας έβγαζε κάποια μαύρη καρδιά. Δυστυχώς μας έβγαλε ένα κλειδί εδώ πέρα. Βόμβα δεν έχουμε. Συνεχίζουμε μάλλον να μην έχουμε βόμβες. Και έχουμε μία μπλε καρδιά. Εδώ είμαστε. Για να αντέξουμε στον επόμενο όροφο. Μήπως μαζέψουμε λεφτά. Για να δούμε. Υπάρχει βόμβα. Υπάρχει βόμβα. Που σημαίνει ότι ίσως κάνουμε κάτι καλό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η βόμβα θα μπει εδώ. Και με αυτή τη μία βόμβα θα τη βάλουμε μία εδώ. Για να πάρουμε δύο βόμβες και ένα κλειδί, θα πάρουμε και την μπαταρία. Θα βάλουμε μία βόμβα εδώ. Το rock. Το small rock θα το ήθελα. Ωραία, κάτι γίνεται τώρα. Και υπάρχει άλλη μία πέτρα εδώ. Θα διαλύσουμε και αυτά τώρα που είμαστε εδώ. Άλλη μία μπλε καρδιά. Τέλεια λοιπόν. Και χρησιμοποιούμε Undefined και μας πηγαίνει στο item room. Οκ, τουλάχιστον μας τηλεμετέφερε λίγο πιο κοντά από όσο θέλαμε. Είμαστε στα 7,5 λεπτά. Αρκετά αργή θα έλεγα. Χρειαζόμαστε λίγο damage. Το Serpent's Kiss μας έδωσε κάποιο damage, αλλά όχι αυτό το οποίο θέλαμε. Catacombs 1. Θέλουμε σίγουρα να βρούμε item room όσο πιο γρήγορα γίνεται. Διότι βλέπετε δεν υπάρχει και ιδιαίτερα καλό. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα καλό damage, αυτό ήθελα να πω. Και δεν έχουμε και καλό luck για να βγαίνει το poison. Βλέπετε ότι ρίχνουμε πολύ σπάνια δάκρυα με δηλητήριο. Το damage μας είναι αρκετά κακό και δεν έχασε το champion, μπράβο. Μία βόμβα αυτή που χρησιμοποίησαμε δηλαδή. Ας μην πάμε στο μεγάλο το δωμάτιο, αν και πολύ φοβάμαι ότι εκεί θα καταλήξουμε. Ωραία, ας τα διαλύσουμε αυτά. Αυτό είναι το χειρότερο damage που μπορείς να πάθεις από το συγκεκριμένο αντίπαλο. Έλα, χάσε.
Α, και μου βγάλει μαύρη καρδιά, πάλι καλά. Και λέω να μπω και στο guest room. Διότι είναι από τις λίγες ελπίδες μας να βρούμε κάποιο αντικείμενο ή να πάμε και στο devil room. Ακόμα και στο θέμα υγεία. Και εδώ δεν υπάρχει τίποτα, θα βάλουμε μία βόμβα εδώ καλού κακού. Υπάρχουν και οι κάρτες που μπορούν να βοηθήσουν. Όπως αυτή εδώ που είναι Joker. Θα τη χρησιμοποιήσουμε καθαρά εκεί που δεν θα εμφανιστεί devil room, προφανώς. Ωραία. Βλέπετε ότι το damage μας είναι αρκετά κακό. Ίσως το να πηγαίναμε τώρα στο Joker να μας βοηθούσε αν υπήρχε κάποιο καλό αντικείμενο. Αλλά από την άλλη, εφόσον μπορούμε να το ανοίξουμε, γιατί να μην το κάνουμε έτσι. Και πάμε προφανώς στο μεγάλο δωμάτιο, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Είμαστε στα 10 λεπτά. Πολύ άσχημα θα έλεγα. Πώς διγλίτωσα, δεν ξέρω. Στη γωνία. Και πάλι καλά που έχασε, διότι θα δεχόμουν μία ολόκληρη καρδιά από θέμα damage. Και χρειαζόμαστε damage upgrade. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα μπροστά. Και έχουμε και Ghost Baby που το πήρα για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Στο τσάκ την κλειτώσαμε και εδώ. Ας έρθουν εδώ. Τουλάχιστον πήραμε μαύρες καρδιές. Ωραία, η μπαταρία για μετά τον boss. Και επιτέλους το βρήκαμε και τον boss. Για να δούμε τι θα καταφέρουμε και εδώ. Το boss ελπίζω να είναι κάτι εύκολο, δεν μπορώ κάτι δύσκολο, διότι θα αργήσω και υπερβολικά πολύ να το κερδίσω. The Forsaken. Δεν το έχω πολεμήσει με χαμηλό damage, συνήθως το κέρδιζα έχοντας πολύ καλό damage. Εδώ θα ρίξει κάτι σαν brimstone. Καλά το θυμόμουνα. Εντάξει, δεν έχει πολύ υγεία, που σημαίνει ότι θα μπορέσουν πιο εύκολα να το κερδίσουμε αυτή τη φορά. Έλα. Μπράβο. Και Scrutier Zap συν θα πάρουμε και τα δύο, και The Pact και Maw of the Void. Λοιπόν, προχωράμε στον επόμενο όροφο. Κάτι γίνεται τώρα. Ανεβάσαμε damage tiers up. Έχουμε και το Maw of the Void. Και δεν χρησιμοποιήσαμε το αγαπητό Undefined. Μήπως και μας πήγαινε στο αγεμέρο. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Από το Maw of the Void. Θα τα ανοίξω και τα τρία για να μην πάρω τίποτα καλό. Και είναι I found pills in one makes you larger. Οκ. Okay. Τουλάχιστον όμως τα tiers μας έχουν ανέβει αρκετά. Damage δεν έχουμε ανεβάσει όσο θα θέλαμε. Με ένα small rock νομίζω πως το damage μας θα πάει στο επιθυμητό επίπεδο. Έλα, κέρδισε τον. Και Loki φαντάζομαι πως θα εμφανιστεί. Α, και είναι chubby, οκ. Okay. Poison damage. Και χρειαζόμαστε εδώ πέρα τη βοήθεια από το Serpent's Kiss. Να πάρουμε μαύρες καρδιές γενικά. Από εδώ και πέρα τις δώσαμε όλες τις καρδιές μας ως Μαγδαληνή. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Δύο μαύρες καρδιές. Αν είναι έτσι να δέχουμε damage, δεν με πειράζει καθόλου. Και πάμε σιγά σιγά να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να ανεβάσουμε λίγο την ταχύτητά μας, διότι τόση ώρα πηγαίνουμε πιο αργά την καθυστέρηση. Βλέπετε ότι ρίχνουμε και τα αφήνουμε. Έτσι θέλει το Maw of the Void. Να ρίξεις για 6 δευτερόλεπτα και μετά πας και είσαι κύριος. Δεν με πειράζει και το λίγο damage που θα δεχθώ. Πάμε. Λεφτά δεν έχω να μπω στο shop. Ωραία, το χάπι είναι bad trip. Οκ.
Δεν τρελάθηκα κιόλας. Ωραία. Δεν εμφάνισε τίποτα, μπράβο του. Σωστός. Ψάχνουμε item room, ναι. Και το, νομίζω πως το βρήκαμε. Λοιπόν, item room μέσα θα βρούμε Daddy Long Legs. Τίμιο θα έλεγα. Δεν είναι κακό, κάνει καλό damage, βοηθάει. Είμαστε 14 λεπτά. Έχουμε ανεβάσει μία ταχύτητα, σίγουρα. Και κάτι τέτοια πράγματα βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Tears down, κακό. Δεν πειράζει, ας κάσουν μια και καλή να τελειώνουμε. Και εννοείται πως θα μπω και Kerstrum, δεν το συζητώ. Για να βρω δύο χάπια που το ένα είναι Retrovision και το άλλο είναι Lemon Party. Έχουμε χτυπηθεί αρκετά, μπορώ να πω, αλλά υπάρχει υγεία ακόμα. Υπάρχει υγεία για χάσιμο. Δεν βλέπω Poison Tears καθόλου. Λοιπόν, τι μας μένει, ας πάμε και από εδώ κάτω να τελειώσουμε για τον όρφο, μην είναι παραπονεμένος. Για να πάρουμε δύο μπαταρίες, μάλιστα, κερδίζουμε τον boss και γυρνάμε να χρησιμοποιήσουμε το Undefined. Και έχουμε να πολεμήσουμε Guardy. Βλέπετε πόσο ωραίο damage κάνει. Και δεν του το είχα. Maw of the Void, εξαιρετικό damage. Λοιπόν, Mom's Heal, Range Up. Μας πηγαίνει στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο, μάλιστα. Ελπίζω να μην μας στείλει στο item room. Και μας πηγαίνει πάλι στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο, οπότε να φανταστώ ότι θα επιμείνει στο δεύτερο μυστικό δωμάτιο. Και μας έστειλε item room, μας πήγε αρκετά μακριά, βασικά στην άλλη πλευρά μας πήγε. Οπότε θα βιαστούμε λίγο. Να ανέβουμε προς τα πάνω. Έχει μια πιθανότητα να μας στείλει στο IM Error και το IM Error είναι ένα δωμάτιο που μόνο καλά θα σου δώσει. Εφόσον έχουμε τελειώσει όλο τον όροφο και δεν πήγαμε Devil Room. The Mark. Και θα πάρουμε και Spirit of the Night, και από ό,τι βλέπω πετάμε, διότι πήραμε μια μορφή δαιμονική. Δεν το έδωσε ιδιαίτερη σημασία, κακώς έπρεπε να το δω, διότι θα μπορούσα να μην πάρω το Spirit of the Night. Άρα όπως και να το κάνουμε, εφόσον το πήραμε, τέλος. Έλα, ωραία. Και στο item room μέσα θα βρούμε punching bag. Θεωρείται αμυντικό αντικείμενο καθαρά, διότι μερικές φορές μπορεί να μην επιτίθενται σε εμάς οι αντίπαλοι. Μπράβο του, πολύ έξυπνο. Δεν θα το ανοίξουμε αυτό. Στο τσάκ νομίζω το προλάβαμε. Για έλα, πιν. Και έλεγα ότι θα τον κερδίσω μια και καλή. Λοιπόν, πολλά λεφτά έχουν εμφανιστεί από το πουθενά. Εντάξει, πήραμε πίσω λίγη υγεία, διότι το δεχθήκαμε το damage μας. Πολύ καλό. Και είναι η ιδέα μου ή ανοίγει το στόμα του. Για να δούμε. Θα το τσεκάρουμε σίγουρα. Νομίζω ανοίγει το στόμα του κάθε φορά που βαράμε. Για να δούμε εδώ. Okay. Να είναι καλά ο Daddy Long Legs. Τα ανοίγει το στόμα του. Δεν γίνεται να μην τα ανοίγει. Οπότε από εδώ τελειώσαμε. Ας κατηφορήσουμε. Και να αποδεχθήκαμε και τον damage μας. Α, και υπάρχει μια μύγα εδώ. Τα άνοιξε το στόμα του, τόδατε. Όλοι μαζί. Ωραία, και εδώ. Εντάξει, ας χτυπηθεί, ας κάσει μάλλον η βόμβα εκεί πέρα. Και ό,τι να γίνει, ας γίνει. Ωραίο και αυτό, πολύ σάκι. Παίζω λίγο επιθετικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι παίζω επιθετικά. Αυτό είναι
επιχείρηση να σκοτωθώ. Πολύ ωραίο. Και έχουμε δεξιά και αριστερά και κάτω. Ας πάμε δεξιά. Πολύ καλά και συνεχίζουμε κι άλλο δεξιά. Ήλπιζα ότι δεν θα δεχόμουν damage, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Μπράβο, καθόλου επικίνδυνο πλέον αυτό. Ωραία, daddy, 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 έλα εδώ. Μία βόμβα εδώ, μαύρη καρδιά. Καμία μαύρη καρδιά. Πολλά σεντούκια έχουν εμφανιστεί. Πάμε στον boss, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Μάλλον εγώ το έσκασα με το Maw of the Void. Κράμπους. Καιρός ήταν εκεί για τον Κράμπους. Αλλά έχουμε Daddy Long Legs και δεν φοβόμαστε τίποτα. Λοιπόν, Head of Krampus. Μάλλον θα το κρατήσω. Και μάλλον θα συνεχίσω και στον επόμενο όροφο. Κρατάμε το Head of Krampus διότι όταν θα το χρειαστούμε θα είναι μια δύσκολη στιγμή και θα κάνει όσο damage θα χρειαστούμε κι εμείς. Λοιπόν, τα ανοίγουμε. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Πολύ καλό damage. Απλά πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε damage. Εμείς όμως. Το Maw of the Void με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πρέπει σιγά σιγά να περιορίσουμε όλο το damage που δεχόμαστε και πρέπει και να αυξήσουμε και λίγο το damage που κάνουμε με κάποιο αντικείμενο. Δηλαδή είναι κάτι που μπορώ να το κάνω εγώ. Πολύ ωραίο και αυτό. Αυτά, δεξιά. Α, έχουμε και αυτό εδώ το φύλλο μας. Flat pen, πολύ καλό, τουλάχιστον να μην ξεμείνουμε από κλειδιά ποτέ. Αν και λίγο δύσκολο με το ρυθμό που πάμε. Έχουμε αρκετά καλό luck, πιθανόν. Okay. Το αφήσουμε ασχολίαστο και technology. Το παίρνω και τι γίνει. Bongo Bombs. Όχι. Εδώ υπάρχει ένα κλειδί. Το παίρνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Γιατί πιθανόν να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Βάζω μία βόμβα εδώ. Μία βόμβα εδώ. Καμία καρδιά. Και δύο κλειδιά από εδώ. Λογικά θα πάμε προς τον boss. Έτσι γίνεται η δουλειά. Και να ψάξουμε δεύτερο μυστικό δωμάτιο εδώ ή εδώ. Πάμε στον boss, όπου είναι η μαμά. Έχω βρει item room, το έχω βρει, οπότε καλά είμαστε. Πολύ καλό damage. Λοιπόν, πάμε προς Blue Baby. Έχουμε να πολεμήσουμε τον Χάς φυσικά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα καλό damage για να πολεμήσουμε τον Χάς, ούτε πολύ καλή υγεία. Κάτι πρέπει να γίνει, να εμφανιστεί κάποιο Devil Room ίσως. Και γενικά και το damage μας δεν είναι καλό. Ωραία, από εδώ φεύγουμε. Ας ανέβουμε προς τα πάνω, κακός. Και τόδα, τόδα να έρχεται, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε τουλάχιστον Polaroid. Όσο μπορεί να μας βοηθήσει και αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον technology δεν έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τις πέτρες. Εύκολα, με λίγη υπομονή. Και εδώ έχουμε Are You Wizard. Τα ανοίγω όλα, χωρίς ντροπή. Από μακριά νομίζω πως δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα απολύτως. Και συνεχίζουμε με Chubby.
penetrative damage, που σημαίνει ότι τον κερδίζουμε εύκολα αρκεί να σημαδέψουμε σωστά. Α, και έχουμε και τρίτο. Να είναι καλά τα long legs. Και είμαστε 22 λεπτά, πρέπει να βιαστούμε λίγο. Κακώς πολεμάω αυτά εδώ. Και τώρα που υπάρχει το Polaroid, θέλω να πω, ας δούμε τι θα πάρουμε από εδώ. Θα πάρουμε, να μην πω τι θα πάρουμε. Επί της ουσίας, τίποτα το ιδιαίτερο. Το Devil Room που πρέπει να εμφανιστεί, πρέπει να είναι καλό. Έλα, πάμε, πάμε. Και δεν εμφανίζεται εδώ boss. Πολύ άσχημο αυτό. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι βρίσκεται στα αριστερά το boss και ότι δεν ήρθαμε μέχρι εδώ τζάμπα. Ωραία. Καμιά μαύρη καρδιά, δεν εμφανίζεται. Κλειδιά άφθονα. Και δεν θέλω να χτυπηθώ για να τα ανοίξω. Συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Α, μάλιστα, τέτοιες μύγες βγάζουν. Τις οποίες, για να πω την αλήθεια, δεν τις πολύ θέλω. Πάμε, πάμε, ωραία, πάει αυτός. Πάμε να κερδίσουμε και το δεύτερο μισολόκι και ήρθε η ώρα για τον boss που είναι Mama Guardi. Εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε, δεν γίνεται να μην το χρησιμοποιήσουμε. Και ας δεχτούμε και λίγο damage. Λοιπόν, latch key, η αλήθεια είναι πως δεν θέλω HP up. Και τώρα τι γίνεται, παίρνεις ή δεν παίρνεις? Εγώ λέω να πάρω ένα στην τύχη και θα πάρουμε Headless Baby. Πολύ κακό. Και δεν μας βλέπω και καλά. Να βλέπαμε τι παίρναμε, να πω ναι, έτσι όμως δεν. Δεν πειράζει λοιπόν. Και ευτυχώς που δεν χτυπηθήκαμε. Κλειδιά άλλα δεν χρειάζομαι. Are you wizard επίσης δεν χρειάζομαι. Εδώ, κάτι καλό. Goat head. Κάπως αργά εμφανίστηκε το goat head. Όταν το χρειαζόμασταν δεν ήταν εκεί. Και θα πάμε προς τα πάνω έτσι καθαρά για το γαμώτο. Πολύ ωραία. Και εδώ δεξιά υπάρχει boss trap room και εννοείται πως δεν ασχολιόμαστε. Έχουμε 5 λεπτά να κερδίσουμε την καρδιά της μαμάς, η οποία μάχη δεν θα είναι και εύκολη, διότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα καλό damage και δεν μου έβγαλε και μία μαύρη καρδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Ας μου έβγαζε μία μαύρη καρδιά να πω ok, με βάρεσες και είσαι ok. Μετά μου δίνεις την μπλε καρδιά. Τώρα θα βάλουμε μια βόμβα εδώ. Μια μαύρη. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πάρουμε κανένα δύο καρδιές. Δεν μου ούτε καν. Πρέπει κάπως να πάρουμε λίγη υγεία. Μια-δυο μπλε καρδιές. Ένας ιεροφάντης. Φυλάκι. Θέλω να φυλάκι. Και έχουμε και ζάρι. Ου. Δεν το ξέρα το ζαράκι. Δεν πειράζει. Bloody penny ούτε καν. Μία μπλε καρδιά γιατί δεν μου εμφανίζει. Αυτό είναι το hard mode. Δεν πληρώνει για κανένα λόγο. Πού θα πάει, κάτι θα βγάλει. Βλακεία. Λοιπόν, θα πάρουμε το loose και two of diamonds. Όχι, φυσικά μια βόμβα. Βρήκαμε λεφτά, βόμβα και πάλι λεφτά.
Λοιπόν, παίρνω το The Moon και πάμε να πολεμήσουμε την καρδιά της μαμάς. Το δεχθήκαμε το πρώτο damage μας. Και λογικά κάπου εδώ θα χάσουμε. Δεν θα το γλιτώσουμε το damage, ειδικά άμα βγάλει τα laser. Το γλιτώσαμε και ήρθε η ώρα να πάμε στο Devil Room. Να φύγουμε. Και το ήθελα ένα Rotten Baby, το ήθελα. Λοιπόν, μπορούμε να κερδίσουμε έτσι ή δεν μπορούμε? Θα δείξει. Curse of the Unknown. Μία καρδιά έχω λυκιόλη και τώρα μου το έδωσε το Cricket's Head. Και ούτε μία μπλε καρδιά. Ας ελπίσουμε να υπάρχει... Λοιπόν, από αυτά τα δύο δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Παίρνω Friend Zone διότι είναι ασφαλή σε σχέση με το άλλο. Tech X, ξέρετε γιατί, το χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά. Και τι γίνεται, παίρνουμε σίγουρα αυτό. Όπως επίσης θα πάρουμε σίγουρα και το Sackhead. Δώσουμε μια μπλε καρδιά, δεν μου δίνει μπλε καρδιά. Μυστικό δωμάτιο δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον Χας. Μπορούμε με δύο χτυπήματα να τον κερδίσουμε. Λίγο δύσκολο, αλλά δεν έχουμε να χάσουμε κάτι από το να προσπαθήσουμε. Το να μην χτυπηθώ είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην χτυπηθούμε στον Χας. Όχι σε αυτή τη μορφή, στην άλλη του μορφή κυρίως. Και από πού χτυπήθηκα? Από τον Χας. Και εγώ πού να ξέρω ότι έπρεπε εκεί να είμαι. Ωραία. Οπ, 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 οπ. Πρέπει να βλέπουμε κιόλας τι βαράμε. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να αποφύγω όλα αυτά. Μαύρες καρδιές, μαύρες καρδιές, μαύρες καρδιές. Κανένα δεν πέθανε από poison. Να μου βγάλει μια μαύρη καρδιά. Τόσα είναι. Συνεχίζουμε. Και εδώ πέρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θα παραμείνω εδώ και ό,τι γίνει. Και ας μην χτυπηθούμε, απλά. Εδώ, από το poison, κάποιος από το poison. Εδώ, μαύρη καρδιά, μαύρη καρδιά. Κανένας. Μία μαύρη καρδιά θέλω, δεν θέλω παραπάνω, μία θέλω. Έχω γίνει τόσο δυνατός. Οπ, οπ, οπ. Δώσ' μου μία, δώσ' μου μία, δώσ' μου μία μαύρη καρδιά. Διότι τώρα περιμένω το laser και το φοβάμαι πάρα πάρα πολύ. Τώρα τι έγινε εδώ, δεν ξέρω. Και νιώθω ότι με έχουν περικυκλώσει όλα αυτά. Και το laser τώρα, όπου να είναι, θα εμφανιστεί και το laser. Και να που έχασα. Και έχασα για μισό δευτερόλεπτο ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν πειράζει. Είχαμε μία ήττα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε με Μαγδαληνή. Έχουμε και Ιούδα σίγουρα. Λάζαρο και τον Lost που τον έχουμε ψιλοπαρατημένο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.